και δεν μου λες τώρα τα μπουρέκια πού έχουν πάει. Τα μπουρέκια είναι παντού. Παντού. Αυτό, ναι, νομίζω ότι... Είναι παντού γιατί είναι χορταστικά, η κοινοτροπία λίγο της κουζίνας, ναι, ειδικά της πιο ανατολικής, ναι, είναι... Χορταίνουμε. Καταρχήν χορταίνουμε. Καταρχήν χορταίνουμε. Και το βασικό είναι το ψωμί. Ψωμί. Ναι. Υπάρχει πολύ, ναι, ψωμί γενικώς. Ναι, υπάρχει, ναι, πολύ ψωμί. Λίγη γέμιση, όπως μου έλεγε. Πολύ λίγη γέμιση. Ναι. Είναι μικρή γέμιση. Κάτι που δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να νιώσω που νιώθω περισσότερο τη γέμιση από τη ζύμη. Ναι. Να υπάρχει και αυτή η αγκαλιά της ζύμης, αλλά κυρίως η γέμιση να μου αφήνει αυτό το... Να πρωταγωνιστεί στο στόμα μου. Ναι. Είναι ωραία όμως, είναι μια εύκολη λύση. Αν θες να χορτάσεις, αν βιάζεσαι, αν θες να φας κάτι φτηνό και πρακτικό και νόστιμο, γιατί εντάξει, έχει φούτυλο, οπότε είναι νόστιμο. Και λίγο κοιμάς που έχουν βάλει και κρεμμύδι, αν πάρεις το τα μπουρέκια. Πάρα πολλά μπουρέκια έχουμε. Πιο πολύ λεπτοφύλλο, πιο χοντροφύλλο, χωρίς καθόλου γέμιση, με μπόλικο βούτυρο και νερό. Το σου μπορεί, αυτό. Με τα βραστά φύλλα, φύλλα που μετά έχουν ελάχιστο τυράκι στη μέση, ανάλατο, ναι, άγλικο, οτιδήποτε τέτοιο, ναι, ήρεμο. Ή το άλλο το φύλλο που το φάγαμε με ζάχαρη άχνη, με μόνο ζάχαρη φύλλο. Φύλλο. Φύλλο, φύλλο πολύ ψηλό, ας πούμε, σε ύψος. Τραγανό και γλύκα, ναι, μαζί με το βούτυρο είναι αρκετά για να είναι όλα αυτά, αλλά... Εντάξει. Αντίθετα από την Ελλάδα που εμείς θέλουμε γέμιση. Γέμιση στην πίτα. Αν δεν έχει γέμιση, τι τρώμε δηλαδή το ψωμί. Αν δεν έχει τη ρίγκλα τελειωμένη να φαίνεται το όφε, τη μελιτζάνα ή ναι, και αυτές οι τσουκλιδόπιτες. Έχουμε φοβερή ποικιλία και εμείς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά εστιάζουμε περισσότερο, ας πούμε, στο μέσα παρά στο ζυμάρι. Εδώ βλέπω ότι το ζυμάρι, και γι' αυτό σου λέω ότι εστιάζουν στα δύσκολα εδώ οι άνθρωποι. Δηλαδή, δύσκολα για μας, οι απαιτητικά, ή τέλος πάντων θέλουν ανοίγματα, θέλουν φύλλα. Δεν είναι η εύκολη κουζίνα. Είναι δύσκολη κουζίνα και την κάνουν με χαμόγελο. Εντυπωσιακό.